σε τηλεφωνικό γκάλοπ κατέφυγαν τα κόμματα προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θολό ακόμη πολιτικό τοπίο στα πολιτικά πράγματα. Ήδη πολλοί πολίτες του ευρύτερου Δήμου του Μεσολογγίου έχουν δεχτεί τηλεφωνήματα με ερωτήσεις του τύπου ποιον υποψήφιο του Πασόκ προτιμούν μεταξύ των Τέγα, Κατσούλη, Ψαράκη και των Αναγνωστόπουλου, σαν ανεξάρτητο. Ή ποιον θα ψήφισαν μεταξύ του υποψηφίου του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και των Αναγνωστόπουλου, σαν ανεξάρτητο. Τα αποτελέσματα θα επεξεργαστούν τα αθηναϊκά επιτελεία και αποφάσεις για τα δαχτυλίδια θα ανακοινωθούν στις επαρχιακές αποικίες την ερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα εβδομάδα. Θέμα χρόνου είναι για τον βουλευτή Κώστα Σπυλιόπουλο η ανακοίνωση των οριστικών των αποφάσεων σχετικά με το Δήμο της Αιγιάλιας. Ο αρχαίος βουλευτής θα αποσαφηνίσει τη θέση του και η πιθανότητα θα αποσύρει το ενδιαφέρον του να είναι υποψήφιος δήμαρχος στον διευρυμένο Δήμο. Σύμφωνα με πληροφορίες του TheBest.gr, ο κ. Σπυλιόπουλος συναντήθηκε στο Αίγιο με πολιτικούς του φίλους και έθεσε υπόψη του στη σκέψη. Ο κ. Σπυλιόπουλος είχε προταθεί ομόφωνα από την Ομαρχική Επιτροπή Αχαΐας του Πασόκ για τη θέση του υποψηφίου δημάρχου Αιγιάλιας, όταν ο ίδιος εκδήλωσε σχετικό ενδιαφέρον σκεπτόμενος να εγκαταλείψει το κοινοβούλιο. Παρά την ομόφωνη απόφαση, φαίνεται ότι ο βουλευτής έκανε δεύτερες σκέψεις και καταλήγει στην απόφαση να μην εμπλακεί στα δημοτικά. Ωστόσο, δεν θα έλεγε όχι σε μια υποψηφιότητα για την περιφέρεια Δίκης Ελλάδος, όμως εκεί παραμένει φαβορή ο νυνομάρχης Αχαΐας Δημήτρης Κατσικόπουλος. Ένας 50χρονος είναι το θύμα αιματηρής ληστείας που σημειώθηκε σήμερα στις 3 τα ξημερώματα σε μπαρ στο Αίγιο. Δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων έφερε όπλο, εισέβαλαν στο μπαρ και αρχικά κινήθηκαν προς τον υπάλληλο του μπαρ ζητώντας του τις εισπράξεις της ημέρας. Παράλληλα, πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό πριν κινηθούν και προς τους πελάτες ζητώντας τους τα χρήματα και τα υπόλοιπα αντικείμενα αξίας που είχαν μαζί τους. Ο 52χρονος θαμώνας αντιστάθηκε και τότε ο ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στην Κυλιακή χώρα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αιγείου, όπου και μέχρι το πρωί υπευαλόταν σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της σφαίρας, έχοντας διαφύγει το κίνδυνο. Οι δύο δράστες που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους έχουν αρπάξει άγνωστο χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Τρεις αλλοδαπείς συνελήφθησαν χθες το βράδυ σε δύο περιστατικά στο λιμάνι της Πάτρας κατά τη διάρκεια ελέγχων από προσωπικό της λιμενικής αρχής πριν τον απόπλο επιβατικού οχηματικού πλοίου με προορισμό την Ιταλία, διότι κατήχαν και επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Προανακρίσεις κατά την αυτόφορη διαδικασία διενεργούνται από το κεντρικό λιμεναρχείο Πάτρας. Με την κατηγορία της πρόκλησης βαριών σωματικών βλαβών οδηγείται σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Αμαλιάδας ο 50χρονος γιος της 87χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της το πρωί του Σαββάτου στην Αμαλιάδα. Η νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου αποκάλυψε ότι η γυναίκα έπασχε χρόνια από στεφανία νόσου, ενώ πριν πεθάνει είχε δεχτεί πίεση στο λαιμό και στο στήθος και είχε σπασμένο πλευρό. Γεγονός που αποδεικνύει ότι είχε ξυλοφορτωθεί. Η άτυχη γυναίκα ωστόσο κατέληξε από έμφραγμα. Από την πρώτη και όλα στιγμή που αποκαλύφθηκε η τραγωδία στο μικρό χαμόσπιτο της οδού Δροσίνη, αποφασίστηκε η κράτηση του 50χρονου άνδρα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού στο κτίριο της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Αμαλιάδας. Ο 50χρονος άνδρας θα κληθεί να δώσει εξηγήσει για τα τραύματα που βρέθηκαν στο άψυχο κορμί της μητέρας του, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της πρόκλησης βαριών σωματικών βλαβών. Ο Σύλλογος Άγιο Ευθυμιωτών και το ΚΤΕΛ Νομού Αφοκίδας, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν με δικό τους μέσο για μπάνιο, συμφώνησαν στα εξής. Το ΚΤΕΛ θα δρομολογήσει λεωφορείο το οποίο θα ακολουθεί τη διαδρομή Αγία Ευθυμία Άγιος Γεώργιος Ερμικά Κιτέα Κύρα Βραχάκια. Η αναχώρηση θα γίνεται από την Αγία Ευθυμία στις 3.30 το μεσημέρι και από την Κύρα επιστροφή στις 6.30 το απόγευμα. Το εισιτήριο αντί των 4 ευρώ το άτομο θα είναι 2 ευρώ μετά επιστροφή. Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή 600 ευρώ 15 μέρες επί 20 άτομα επί 2 ευρώ το άτομο, θα καλυφθεί από το Σύλλογο Άγιο Ευθυμιωτών. Η συμφωνία θα εφαρμοστεί πιλωτικά για 15 μέρες με πρώτη μέρα εφαρμογής την 3η 20 Ιουλίου 2010. Αν η συμμετοχή είναι ανάλογη των προσδοκιών του Συλλόγου, η επιδότηση του εισιτηρίου θα συνεχιστεί για ακόμη ένα 15 μέρες.